δεν είναι εθνική οδός, δεν φωτίζεται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που σπαταλούν τη ζωή τους για να μάθουν πώς ακριβώς να φωτίσουν εκείνες τις ιδιαίτερες διαδρομές που θέλουμε να κάνουμε. Μέσα στο πάρκο, μέσα σε ιδιαίτερους πράσινους χώρους. Ένα τέτοιο φωτισμό θέλουμε για το πάρκο. Και ένας τέτοιος φωτισμός σημαίνει μια ασφάλεια για το πάρκο. Σημαίνει ότι θα γίνει μια καλλιτεχνική εγκατάσταση. Σημαίνει ότι θα αλλάξει επίπεδο που τώρα δεν έχει. Θέλουμε να έχουμε αυτή την ποιότητα του φωτισμού. Υπάρχει ένα στίχημα σε όλη αυτή τη διαδικασία που το είπαμε εξ αρχής και μας αρέσει που το είπαμε πρώτοι και μας αρέσει που το μιμήθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι. Θέλουμε τα παιδιά μας να γυρίσουν πίσω. Είπαμε οι περισσότεροι εξ ημών ότι είμαστε εδώ γιατί τα παιδιά μας έχουν την ανάγκη να κάνουν πράγματα, να φύγουν όπως φύγαμε και όλοι εμείς. Αλλά θέλουμε εμείς που μένουμε πίσω να τους φτιάξουμε όλες εκείνες τις υποδομές και τις αρμοδιότητες που θα πρέπει να έχουν, έτσι ώστε όταν θελήσουν να γυρίσουν, να γυρίσουν από επιλογή και να γυρίσουν γιατί θα έχουν απασχοληθούν σε αυτό το ιδιαίτερο, το πολύ ιδιαίτερο κομμάτι που ο καθένας σήμερα με την εξειδίκευσή του διαλέγει να κάνει εκεί που πάει. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους με τους οποίους συνομιλήσαμε, είναι άνθρωποι της Καλαμάτας, είναι 40 χρονών και λείπουν από την Καλαμάτα. Λείπει εκείνο το πνευματικό επίπεδο που θα την πάει στο επόμενο βήμα. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα μιλήσουμε σε όποιον είναι μακριά. Πήγαμε στην Αθήνα. Γιατί πήγαμε στην Αθήνα, γιατί θα μας δώσει ψήφους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν ψηφίζουν στην Καλαμάτα. Έχουν φτιάξει τη ζωή τους εκεί. Υπήρχε όμως ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μας. Όλο αυτό που το πράγμα που γίνεται στην πόλη, όλη αυτή η καινούργια κατάσταση που προσπαθούμε να φέρουμε, η αλλαγή της νοοτροπίας, έπρεπε να επικοινωνηθεί από διάφορους ανθρώπους. Έπρεπε να ανοίξει το δίκτυο της γνώσης και να φτάσει σε αυτιά που δεν θα μπορούσε διαφορετικά να φτάσει. Αυτά τα παιδιά μιλούν κάθε μέρα με την οικογένειά τους. Μιλούν κάθε μέρα με τους ανθρώπους στην Καλαμάτα. Αυτές είναι οι ψήφοι που θα πάρουμε εμείς από αυτό το ταξίδι. Θέλουμε η πληροφορία να φτάσει εκεί που δεν έχει πάει μέχρι τώρα. Θέλουμε όλοι να μάθουν ότι σε αυτή την πόλη συμβαίνει κάτι καινούριο. Κάποιος επίσης μπορεί να μας ψηφίσει, γιατί δεν ζει μέσα σε αυτό τον αστικό ιστό. Δεν έχει τα ίδια προβλήματα που έχω εγώ στην παραλιακή, στη Ράχη, στην πλατεία. Ζει σε εκείνο το χωριό. Σε εκείνο το χωριό που πήγαμε και που σκεφτήκαμε αυτή την επικοινωνιακή ιδέα αλλά και την ουσιαστική ιδέα του κινητού Δήμου. Τι είναι ο κινητός Δήμος? Ο κινητός Δήμος είναι η επανάκτηση της σχέσης που δεν έχει ο άνθρωπος που μένει στο χωριό με το Δήμο της Καλαμάτας. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι το βοήθεια στο σπίτι που ζει και υπάρχει σαν θεσμός, αλλά είναι υποτιμημένος, είναι υποβαθμισμένος, είναι υποστελεχωμένος, να αλλάξει η μέρα. Και αφού θα αλλάξει η μέρα και θα στελεχωθεί καλύτερα και θα έχει τα πράγματα και τα αναλώσιμα που χρειάζεται, θα έχει τον νοσηλευτή του και τον φυσικοθεραπευτή του και τον κοινωνικό λειτουργό, θα αποκτήσει και ένα γιατρό, γιατί ο άνθρωπος στο χωριό χρειάζεται την ιατρική περίθαλψη που δεν την έχει. Και ένα ακόμα, θα αποκτήσει ένα διοικητικό. Ένας διοικητικός θα είναι ο δικός τους Δήμος. Θα είναι ο Δήμος που δεν έχουν και που τους δυσκολεύει πάρα πολύ να το βρούνε. Το Καλαμάτα Τόπο Ζωής βάζει στο βανάκι του κινητού Δήμου τους ανθρώπους του, τις ιδέες του και το πρόγραμμά του και ξεκινάει. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε, να σας συστηθούμε, να σας ακούσουμε. Ο τόπος θα έχει ζωή μόνο αν ακουστούν οι άνθρωποι του. Εσείς δηλαδή. Αυτό ήταν ο δικός μας ο τρόπος, παιδιών δηλαδή μια νέα ομάδα που δεν είναι μέρος αυτού του συστήματος και που δεν έχει πολλούς ανθρώπους στα χωριά για να μαζέψει στους καφενέδες κόσμο, να επικοινωνήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Πήγαμε και τους είπαμε αυτή την απλή ιδέα, ότι δηλαδή το να νοικιάσουμε ένα βανάκι, ακόμα και σε ένα επίπεδο προεκλογικής εκστρατείας, δεν είναι δύσκολο. Κολλήσαμε τα αυτοκολλητά μας, πήραμε την ορμή μας, φτιάξαμε χάρτες και πήγαμε παντού. Και εκεί οι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν να ακούσουν όλα αυτά, να ακούσουν όλα αυτά που έχουμε να τους πούμε. Και ξαφνικά από αυτό που προσλαμβάναμε όταν αρχικά πηγαίναμε, ότι κι εσείς θα μας πείτε τα ίδια, όταν περνούσε ο καφές και άκουγαν την ιδέα, άλλαζαν τελείως την αντίληψή τους. Δεν μας νοιάζει αν θα μας ψηφίσουν. Μας νοιάζει αυτό που προτείναμε να τους γίνει πεποίθηση ότι μπορεί να γίνει και να το διεκδικήσουν και από τους άλλους. Αυτή είναι η κατάσταση. Το χωριό πρέπει να έρθει στο Δήμο της Καλαμάτας για να εξυπηρετηθεί. Και προφανώς το βέλος δεν είναι πάντοτε μη διαρριγμένο. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό. Θέλουμε ο Δήμος να πάει στο χωριό.
Θέλουμε ο Δήμος να αποκτήσει εκείνους τους ανθρώπους που μια τυπική επίσκεψη ενός Δημοτικού Συμβούλου, ενός Δημάρχου, μία φορά το χρόνο, δεν θα του είναι τίποτα. Δεν μπορεί να του αποκαταστήσει τη σχέση. Εκείνοι οι άνθρωποι μέσα στο βανάκι θα είναι οι δικοί του άνθρωποι. Θα είναι οι άνθρωποι που έρχονται την Τρίτη στο χωριό. Μπορεί κάποιος να μας ψηφίσει γιατί αξιολογήσαμε και το κομμάτι του αθλητισμού που είναι ένα πονεμένο κομμάτι σε αυτή την πόλη. Το αξιολογήσαμε σχεδόν, μάλλον το αφήσαμε σαν παρουσίαση να γίνει προς το τέλος. Γιατί το αφήσαμε προς το τέλος? Γιατί θέλαμε πραγματικά να δούμε και να ακούσουμε από όλους τους υπόλοιπους τι θα διατυπωθεί. Και τελικά αυτό που καταλάβαμε είναι ότι η μεγαλοστομία σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία πήγε σύννεφο. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό. Θέλουμε πραγματικά να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί χώροι υποδομών αθλητικών σε αυτή την πόλη, οι οποίοι λειτουργούν, όπως είπε ένας από τους υποψήφιους μας που είναι στον αθλητικό χώρο, υπολειτουργούν κάτω από το 50%. Δεν έχει η δυνατότητά τους πάει εκεί που θα έπρεπε να πάει. Αυτό λοιπόν που σαν Καλαμάτα Τόπος Ζωής λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διαγνωστεί αυτή η κατάσταση, να αξιολογήσουμε αυτούς τους χώρους και να τους φτάσουμε. Είναι υποχρέωσή μας, αν είμαστε άξιοι και ικανοί, στο 100% τους. Όταν θα λειτουργήσουν στο 100% τους και θα είναι αποδοτικοί για αυτή την πόλη, τότε θα μιλήσουμε για την επένδυση. Τότε θα μιλήσουμε για τα επόμενα. Συγγνώμη. Εδώ. Υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση από τον Νίκο Τωστακιά, που είναι σύμβουλός μας σε σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Είπε μια πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ ωραία ιδέα. Γιατί δεν διαβάζουμε το αεροδρόμιο? Το αεροδρόμιο έχει 10 πτήσεις. Έρχεται ένας συγκεκριμένος κόσμος από συγκεκριμένες πόλεις του κόσμου που έχει συγκεκριμένες αθλητικές συνήθειες. Αυτές τις συνήθειες πρέπει να προσκαλέσουμε να έρθουν στον τόπο μας για να γίνουν αθλητικό προϊόν. Ήταν πολύ έξυπνο και πολύ εύκολο. Κι όμως δεν γίνεται. Επίσης ο Νίκος πρότεινε κάτι άλλο πολύ εξαιρετικό και επίσης εξαιρετικά δημοκρατικό. Γιατί τα αθλητικά event δεν αξιολογούνται ανάλογα με το τι έχουν να προσφέρουν στην πόλη? Το τι έχουν να προσφέρουν στην πόλη σημαίνει ανταπόδοση βεβαίως από τη διανυκτέρευση και αξιολόγηση των ιδεών σε μια υποβολή φακέλων, έτσι ώστε όλοι να παίρνουν ανάλογα με το τι προσφέρουν στη δική μου την πόλη. Κάποιος μπορεί να μας ψηφίσει για τις ανάνθρωποι γενικά. Δεν μπορούμε να κοιτάμε συνέχεια χαμηλά. Δεν μπορούμε τις χαμηλές πτήσεις. Δεν μπορούμε συνεχώς να συγκεντρωνόμαστε στο πρόβλημα της Λακούβας, το οποίο το υπερθεματίσαμε σε αυτές τις εκλογές. Είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να κοιτάμε ψηλά. Κάνουμε πολύ ψηλές πτήσεις και αυτό νομίζουμε ότι είναι εκείνο που λείπει από την πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Αυτό νομίζουμε ότι είναι το πρόβλημα για να πάμε παρακάτω. Έχουμε την ικανότητα να διαβάζουμε το φυσικό τοπίο. Και το αστικό και το φυσικό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλα τα προβλήματα προκύπτουν από την επίδραση που έχουν τα πράγματα, εμείς δηλαδή οι άνθρωποι, πάνω στο τοπίο. Αν δεν μπορέσεις να το διαβάσεις, δεν εντοπίζεις το πρόβλημα. Αν δεν εντοπίζεις το πρόβλημα, είσαι ανίκανος να βρεις τη λύση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικοπεδοποίησης σε διαφορετικές χρονικές φάσεις που υπέστη η δική μου η γειτονιά, η Λαγκάδα, και έτσι φτάσαμε να πλημμυρίσουμε το 2016. Ξέρουμε να εκτιμάμε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Στις 17 του μήνα, την Παρασκευή δηλαδή, κάναμε μια... Η άποψή μου είναι εξαιρετική εκδήλωση, παρά το ότι είχε λιγότερο κόσμο από τον αναμενόμενο, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, για το παράκτιο μέτωπο της πόλης. Και δεν μιλήσαμε μόνο εμείς. Μίλησε ένας άνθρωπος που έχει χαράξει το συγκοινωνιολογικό παρελθόν της πόλης και ξέρει την πόλη σαν τα χέρια του. Μιλήσαμε λοιπόν για το γιατί είναι αυτό τόσο πλούσιο το κομμάτι. Αναλύσαμε, και δεν θα σας το κάνω εδώ γιατί θα τραβήξει πάρα πολύ, ποια είναι εκείνα τα κομμάτια του παράκτιου μετόπου που το καθιστούν διαφορετικό και πώς το καθένα από αυτά χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης. Αλλά δεν μείναμε μόνο σε αυτό. Είπαμε και να προτείνουμε, γιατί εδώ είμαστε ακριβώς γιατί θέλουμε να προτείνουμε. Το να διαβάσουμε τα προβλήματα ενδεχομένως να μπορούμε όλοι. Το να προτείνουμε δεν το μπορούμε όλοι. Είναι η δυτική παραλία που θέλουμε να την αναπτύξουμε με μια ήπιου. Με έναν ήπιο τρόπο, με ανάπτυξη που δεν θα χαλάει σε τίποτα το περιβάλλον. Είχαμε προτείνει την ήπια πράσινη ανάπτυξη για οικογένειες, εφόσον βεβαίως επιληθούν τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που ήδη όλοι εμείς έχουμε συμβάλει για να γίνουν στη Δυτική Παραλία. Είπαμε ότι θα αναπτύξουμε ως τουριστικό προϊόν τα 49 στρέμματα που αποδόθηκαν στο Δήμο με όρους της επόμενης δεκαετίας, ενός πόρτς δηλαδή
campus που θα περιλαμβάνει ελεύθερους χώρους για όλους εμάς και πραγματικά θα αλλάξει την εικόνα της περιοχής που είναι τελείως υποβαθμισμένη αυτή τη στιγμή. Μιλήσαμε για τις εκβολές του Νέδοντα. Είναι ένας από τους σημαντικότερους σταυρούς αυτό που δημιουργείται ανάμεσα στον άξονα βορρά και νότου που εκφράζεται από τον Νέδοντα και κατεβάζει το νερό, αλλά κατεβάζει και τον δροσισμό. Είναι ένα τοπόσιμο στην πόλη και τον άλλο άξονα, τον Ανατολή-Δύση που συζητάμε και που είναι το παράκτιο μέτωπο. Τώρα δεν αποτελεί τίποτα αυτός ο κύκλος. Δεν είναι ούτε φυσικό τοπόσιμο, ούτε μια τεχνική επέμβαση. Είναι παντελώς εγκαταλελειμμένο. Θα έπρεπε να αποτελεί τον τρόπο να διαβούμε από την Ανατολή στη Δύση και το αντίθετο, θα έπρεπε να είναι το συνδετικό κριτήριο ανάμεσα σε αυτό το νερό που κατεβαίνει. Όσο τσιμετοποιημένο όμως είναι το ποτάμι, άλλο τόσο παρατημένες είναι και οι εκβολές του. Θέλουμε στη λιμενική ζώνη, που είναι το κατεξοχήν κομμάτι εκείνου του τόπου, το οποίο σήμερα με μπαλατζάρει ανάμεσα στην εγκατάλειψη και στην πλήρη απουσία χρήσης, να δώσουμε μια νέα πνοή. Υπάρχουν εκεί τα κτίρια που επιβάλλεται να επαναχρησιμοποιηθούν, υπάρχουν εκεί τα κτίρια που μπορεί να αποτελέσουν και λύθη για όλους τους νέους, να έχουν τις δραστηριότητές τους, να είναι κέντρα τέχνης, κέντρα πολιτισμού, κέντρα δραστηριοτήτων που θα φέρουν μια άλλη πνοή σε εκείνο το μέτωπο που εγκαταλείφθηκε από τη λιμενική χρήση. Έχουμε την Ανατολική Παραλία, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα να προωθήσουμε την πεζοδρόμησή της, να προωθήσουμε τον βασικό κανονισμό των ΣΒΑΚ, των σχεδίων αυτών που προωθούνται σε όλη την πολεοδομική κοινότητα της ελληνικής επικράτειας, να διώξουμε το αυτοκίνητο από εκεί που καθόμαστε και χρησιμοποιούμε ως βασικό χώρο ζωής. Θέλουμε αισθητική, θέλουμε διακριτές χρήσης, θέλουμε αρχιτεκτονική επιμέλεια. Το ίδιο θέλουμε και σε όλη την υπόλοιπη ζώνη, σε αυτή την περίεργη λωρίδα που τώρα υπάρχει μια διαμπερή κίνηση ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση του αυτοκινήτου και κυριαρχεί αυτό. Αυτό θα πρέπει να πάει να διαπραγματευτούμε, αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε. Αυτή είναι η σημερινή τομή της Ναβαρίνου. Αυτή είναι η προτινόμενη δική μας τομή σημειακά σε κάποια κομμάτια της Ναβαρίνου. Αυτό που θέλουμε είναι να δοθεί χώρο στο βόρειο πεζοδρόμιο. Προφανώς μιλάμε για μια απόλυτη πεζοδρόμηση, για ένα χαλί ενός υλικού που θα φιλοξενήσει όλες τις ήπιες χρήσεις, τον ποδηλάτη, τον περιπατητή, τη βόλτα, την οικογένεια, πιθανότατα ένα μέσο σταθερής τροχιάς, όλα τα μέσα, τα οχήματα ασφαλείας, την πυροσβεστική, το ασθενοφόρο, αν χρειάζονται, την αποκομιδή των σκουπιδιών. Για όλα αυτά είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και να αφήσουμε όλη τη ζώνη της παραλίας, την άμμο μας δηλαδή, απείραχτη όπως θα έπρεπε να είναι. Και βέβαια είναι και η μικρά Μαντίνια που έχει υποστεί μια εξαιρετικά μεγάλη αλλίωση, αλλά είναι και έχει αυτή τη στιγμή και μια μοναδική ευκαιρία. Έχουν παραχθεί όλοι εκείνοι οι περίεργοι τόποι από τη μελέτη και την ολοκλήρωση αυτού του αντιδιαβρωτικού έργου που έγινε. Πάραξε αυτούς τους προβόλους, παράχθηκαν αυτοί οι πρόβολοι πέτρινοι που υπάρχουν τώρα και που τώρα δεν έχουν ακριβώς ταυτότητα, όμως θα έπρεπε να αποκτήσουν, θα έπρεπε να είναι σε μια στάση, θα έπρεπε να είναι επισκέψιμα και αρχιτεκτονικά ανεβασμένα. Και επίσης έχουν προκύψει και πολύ μεγάλες λωρίδες γης, που τώρα δεν είναι τίποτα, παραπέουν ανάμεσα στην εγκατάλειψη, στο σκουπιδότοπο και στο πάρκινγκ. Άρα η μικρά Μαντίνια έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να περάσει στην επόμενη μέρα και να γίνει ένας δεύτερος πολύ ισχυρός τουριστικός πόλος στην πόλη. Αυτή είναι η εκδήλωση που κάναμε προχτές με τον κύριο Ζέκο, στον οποίο αναφέρθηκε όλη η ιστορία της πόλης, και είναι εκπληκτικό ότι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας έχει αγαπήσει τόσο πολύ αυτή την πόλη, έχει περάσει όλες τις φάσεις, με αποτέλεσμα εκεί που είμαστε να μας περιγράφει όλα τα στενάκια, κλαδά, αγωνία που στρίβει, που πάει το φανάρι. Ένας τέτοιος άνθρωπος την αγαπάει την πόλη και είναι αξιόλογο να αναφερθεί ότι αυτή η περιβόητη συγκοινωνιολογική μελέτη που δεν μας δόθηκε ποτέ να δούμε, έχει παραλυθεί από το Δήμο το 2010. Έχουμε τον τρόπο να διαβάζουμε τις γειτονιές. Τι σημαίνει να διαβάζουμε τις γειτονιές? Σημαίνει προεκλογικά να κάνω κάποιες βόλτες και να χαιρετάω? Όχι. Σημαίνει πάλι στις αεροφωτογραφίες. Η αεροφωτογραφία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη μελέτη. Να βλέπω όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, και υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουν διανυχθεί, υπάρχουν χώροι στάθμευσης που δεν έχουν αποδοθεί στο κοινό, υπάρχουν παιδικές χαρές
που δεν υπάρχουν στην ουσία γιατί είναι εγκαταλελειμμένες πλήρως, αλλά και άλλες που δεν έχουν φτιαχτεί. Για γειτονιές όπως είναι η Ράχη, είναι εξαιρετικά σημαντικό το να βρεις δύο χώρους στάθμευσης και δύο παιδικές χαρές. Το βιωτικό επίπεδο κατευθείαν σε μια τόσο μικρή γειτονιά αλλάζει. Ωστόσο, αυτές οι γειτονιές έχουν και όμορφες στιγμές. Και αν είσαι θετικά προσκύμενος στο να τις αναβαθμίσεις, στο να τις πας την επόμενη μέρα τους, θα πρέπει να είσαι και ικανός να δεις και τα καλά στοιχεία, τα συνεκτικά κοινωνικά στοιχεία που έχει ένας τέτοιος οικισμός και που άλλοι, πιθανόν αεροδομημένοι και με διαφορετικές ιδιοκτησίες σε απόσταση, να μην καταφέρνουν να έχουν αυτή την κοινωνική συνοχή. Είχαμε προτείνει στο σχέδιο X31, αφού μπορούμε να διαβάσουμε τα καλά και αφού μπορούμε να διαβάσουμε και τα αρνητικά, είχαμε προτείνει ότι γειτονιές σαν τη Ράχη, που είναι και κάποιες άλλες στην Καλαμάτα, θα μπορέσουν να αποτελέσουν το όραμά μας για την επόμενη μέρα. Θα είναι στοίχημα αυτές οι γειτονιές, αν κάποιος τις διαβάσει σωστά, να πάνε στην επόμενη μέρα τους, να πάνε στην πράσινη μέρα τους, να πάνε σε μια καλύτερη κατάσταση πολεοδομική που τώρα δεν έχουν. Κάποιος μπορεί να μας ψηφίσει, γιατί έχουμε ένα σπουδαίο πολιτιστικό απόθεμα και στοίχημά μας στο σχέδιο X31 και στην παρουσία μας στην πόλη είναι όλο αυτό το κομμάτι να αποτελέσει να έχει μια ένωση, να αποτελέσει μια γραμμή. Είχαμε προτείνει τις πολιτιστικές διαδρομές, είχαμε προτείνει ενδεικτικά μία, αλλά κάθε φορά λέω ότι η προεκλογική μας παρουσία και το σχέδιο X31 ήταν η αφορμή για να δείτε πώς σκεφτόμαστε. Προφανώς δεν τελειώνει σε μία διαδρομή, προφανώς δεν είναι τόσο εύκολο να δηλωθεί ποια θα είναι τα πράγματα, όμως ο τρόπος έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαντάζομαι και για όλους εσάς να καταφέρουμε να διαβάσουμε και την ουσία του τουριστικού προϊόντος, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς αυτό θα αναπτυχθεί παρέα με τον πολιτισμό, προκειμένου να βοηθήσουν όλους εμάς τους μόνιμους κατοίκους. Πρέπει να σχεδιάζουμε για τον κάτοικο και να εξυπηρετούμε τον τουρίστα. Πρέπει να αποκτήσουμε μια νέα τουριστική ταυτότητα που θα βασίζεται στη νέα κουλτούρα και θα βασίζεται στον πολιτισμό της καθημερινότητας. Ο πολιτισμός της καθημερινότητας είναι εκείνο που λέω εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αντίθετα με την καθημερινότητα που είναι τεχνοκρατικό και θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται εύκολα. Το να είσαι πολιτισμένος στην καθημερινότητα είναι πολύ πιο δύσκολο. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η δημιουργία του οργανισμού διαχείρισης προορισμού, που θα μας φέρει όλα τα προηγούμενα που αναφέρθηκαν προκειμένου να γίνουμε το πόσιμο, προκειμένου να γίνουμε εκείνος ο πόλος έλξης που θέλουμε να είμαστε. Κάποιος μπορεί να μας ψηφίσει γιατί αισθάνεται ότι πρωτοπορούμε και αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Η άποψή μας είναι ότι δεν πρωτοπορούμε 100%. Πρωτοπορούμε σε κάποια πράγματα πραγματικά, αλλά σε κάποια άλλα απλά συμβαδίζουμε με την εποχή μας. Α, το πατάω συνέχεια. Συγγνώμη. Κάτσε. Μισό. Εδώ. Συμβαδίζουμε με την εποχή μας. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέω. Γίναμε παρατηρητές προεκλογικής διαδικασίας, η οποία είναι παλιά. Είναι πίσω. Όλοι εσείς χρησιμοποιείτε όλους τους τρόπους της επικοινωνίας, όπως ακριβώς τους φέραμε κι εμείς. Δεν κάναμε τίποτα φοβερά πρωτότυπο. Κάναμε όμως αυτό που δεν κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Ήρθαμε στο 2019 και σας μιλήσαμε για το 2020. Σχεδιάσαμε και δουλέψαμε με όρους ψηφιακής τεχνολογίας. Όλοι είδατε, όσοι ήσασταν στο κτίριο Κοταρόπουλου, είδατε το περιβόητο control room, που δεν είναι ούτε κανένα κοστοβόρο άθλημα, ούτε τίποτα μη πραγματοποιήσιμο. Το αντίθετο, μια και το είδαμε και στα Τρίκαλα να πραγματοποιείται, είναι ένα δικαίωμα που έχει ο οργανισμός του Δήμου να έχει μια άμεση εποπτεία και εύκολη εποπτεία με καθημερινά δεδομένα, παρακολούθηση δηλαδή των δεδομένων της πόλης και με αυτά να επεμβαίνει όπου πρέπει και όταν πρέπει με ταχύτητα και ικανότητα. Σε όλα τα υπόλοιπα, και αυτό είναι ακόμα ένα κομμάτι που κάποιος μπορεί να μας ψηφίσει, είναι ότι δώσαμε και ενισχύσαμε στους ανθρώπους της πόλης τη διαδικασία της ορίμανσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είπαμε όλοι ότι θέλουμε την άποψη του πολίτη, αλλά εμείς τη ζητήσαμε. Ζητήσαμε να μας πείτε ποιο είναι το όνειρό σας, ζητήσαμε να μας πείτε ποιο είναι το πρόβλημά σας στη γειτονιά σας, ζητήσαμε να μας πείτε πώς θα χαλάσετε και τα λεφτά σας και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Δεν είναι πολύ εύκολο να ζητάμε από τους πολίτες να οριμάσουν. Είναι πολύ εύκολο όλοι να λέμε ότι να κρίνουμε, να θέλουμε, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο τελικά να το βάλεις σε 5 γραμμές, να το εκφράσεις και να είσαι εκεί για να παρακολουθήσεις την πορεία του. Δεν θα γίνει τίποτα από τα παραπάνω και δεν θα πρέπει να μας ψηφίσετε αν δεν οργανώσουμε σωστά όλο το υπόβαθρο του Δήμου, τη δημόσια διοίκησή του.
Υπάρχει ένα background μέσα στο Δήμο αυτή τη στιγμή που είναι ανεπαρκές. Είναι μικρό. Δεν μπορούμε να το φορτώνουμε σαν σύστημα με προεκλογικά δεγκαλικά. Πρέπει αυτό το σύστημα που θα υποδεχθεί όλα αυτά που προτείνουμε ψηφιακά να είναι έτοιμο να πάει στην επόμενη μέρα. Άρα για πολύ καιρό θα πρέπει κάποιος να ανασυντάξει όλη τη διαδικασία του Δήμου προκειμένου να μην είναι αυτό το αποτέλεσμα. Να είναι οργανωμένος και να διασφαλίζει ότι θα λειτουργήσουν όλα τα παραπάνω που σαν ιδέες μπορεί να τα έχουμε πολύ. Το νέο το πρεσβεύουμε. Λέμε ότι είμαστε το νέο και φέρνουμε μια είδηση. Το νέο όμως το αναζητήσαμε και από όπου μπορούσαμε να το πάρουμε. Μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο και ψάξαμε όλους εκείνους τους ανθρώπους που στη δική μας την αντίληψη εικονίζουν το νέο που θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε στην πορεία μας. Πήγαμε στον Νίκο τον Μπελαβίλα, που είναι συνυποψήφιός μας και είναι συνάδελφος, είναι καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Πολυτεχνείο και διεκδικεί τη δημαρχοντία του Δήμου Πειραιά. Ξέρει να διαβάζει την πόλη του πάρα πολύ καλά, αλλά εκείνο που μας είπε καθήμενοι εκεί είναι ότι βρίσκει εξαιρετικό αυτό που έχει γίνει στην Καλαμάτα. Και θα σας πω τώρα ότι και σήμερα το πρωί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι μπορεί, πήρε να μας ευχηθεί καλή επιτυχία, γιατί και αυτός δεν θα έχει χρόνο μέσα στην εβδομάδα. Το εξαιρετικό ήταν ότι μας είπε ότι μπορεί για την Αθήνα να είμαστε σε ένα μέσο επίπεδο, αλλά για το δεδομένο της Καλαμάτας όπως μας παρακολουθεί, είμαστε γροθιά στο στομάχι. Μας συμβούλεψε να μην εξαφανιστούμε, να μην αλλάξουμε, να μείνουμε αυτό που λέμε στην προεκλογική εκστρατεία και μετά. Και εμείς το υποσχεθήκαμε. Πήγαμε στα Τρίκαλα, τα περιβόητα Τρίκαλα. Και εκεί αυτό που μας έκανε φοβερή εντύπωση από όλο το περιβάλλον είναι ότι βρήκαμε μία ομάδα σαν και εμάς. Μία ομάδα χωρίς πρωτόκολλα, χωρίς περιορισμούς. Ανοίξαμε το γραφείο και μπήκαμε εύκολα. Και βρήκαμε μία ομάδα ανθρώπων να δουλεύει με πάρα πολύ συνοχή. Ο καθένας ήξερε τι κάνει στον τομέα που το κάνει και το έκανε απρόσκοπτα και όλη την ημέρα. Το control room κάτω αριστερά είναι αυτό που είχαμε και εμείς προτείνει. Γίνεται στο Δήμο των Τρικάλων και γίνεται με εξαιρετική επιτυχία. Μπαίνοντας στο Δημαρχείο, αριστερά σου υπάρχει αυτό το δωματιάκι, μπαίνεις μέσα, είναι δύο βάρδιες, δύο οχτάωρα, στα οποία ο Δήμαρχος μπορεί κάθε πρωί και όποιος αντιδήμαρχος θέλει να μπαίνει μέσα και να παρακολουθεί τα δεδομένα της πόλης. Ο Δήμος Τρικάλων έχει ένα εξαιρετικό προσόν. Είναι περισσότερο εξωστρεφής από ότι είναι καινοτόμος. Ο Δήμαρχος έχει πάει σε 350 συνέδρια και έχει ενημερωθεί σε όλα. Άρα αυτό τον καθιστά ικανό να πάει και το δικό του Δήμο στην επόμενη μέρα.